επαγγελματικής καριέρας και επέλεξες Ρόδο έτσι μπαίνοντας στην τελική ευθεία, ή δεν είναι έτσι, δεν ξέρω. Κοίταξε, η τελική ευθεία είναι σχετικό. Εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου, προσπαθώ να κρατάω τον εαυτό μου όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται. Η ηλικία δεν έχει καμιά σημασία στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Είσαι 35, 35? Ναι. 35, η κάθε ηλικία έχει τα καλά της και τα κακά της. Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε πολύ γρήγορα, γιατί σε αυτή την ομάδα χρωστάω αρκετά πράγματα σε ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμή στην καριέρα μου. Ναι. Και ήταν κάτι που θέλαμε και οι δύο πλευρές, και γι' αυτό ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη μεταγραφή για τη Ρόδο, για το λόγο που είπες, το ότι δηλαδή αυτή η ομάδα σε βοήθησε να αναδειχθείς και ουσιαστικά μέσω αυτής της ομάδος σου άνοιξαν κάποιες σημαντικές προοπτικές το 2008 όταν πήγες στην Κέρκυρα, συνέχισες μετά Πανθρακικό, Ολυμπιακό Βόλου, Αγροτικό Αστέρα, έτσι, δηλαδή... Ήταν η πρώτη ομάδα που έπαιξα επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η πρώτη ομάδα που... Αλλά βασικά που με βοήθησε για να μπω σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να κάνω την πορεία που έχω κάνει μέχρι τώρα. Έχω ζήσει με αυτή την ομάδα και καλές στιγμές και κακές στιγμές. Ξέρω το DNA της ομάδας, ξέρω γενικότερα την κουλτούρα της ομάδας, αν θέλεις. Και νομίζω ότι τώρα πια με την εμπειρία που έχω σαν χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου μπορώ να βοηθήσω την ομάδα ακόμη περισσότερο από ό,τι έκανα τότε. Είσαι Ρόδος, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι. Είμαι Ρόδο γιατί ξεκίνησα από αυτή την ομάδα, αλλά είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Όποια φανέλα και να φόρησα σε όλη την καριέρα την τύπησα και το παραπάνω. Έδινα το 200% και αυτό θα συνεχίσω να κάνω όπου και να βρισκόμουν. Γιατί αγαπάω το ποδόσφαιρο, ζω το ποδόσφαιρο και μου έχει προσφέρει απλόχερα τόσα πολλά πράγματα το ποδόσφαιρο που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ μου. Μάλιστα. Διακρίνω στα λόγια σου έναν και ενθουσιασμό θα έλεγα, αλλά και ένα συγκροτημένο λόγο. Είναι αυτό που έλεγα πριν παρουσιάζοντάς στο πρόλογο της εκπομπής. Είπα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό παίκτη, έναν πολύ πολύ καλό επαγγελματία. Και δεν το λέω επειδή είσαι μπροστά, αλλά νομίζω ότι είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο αυτό το πράγμα. Και αν παίχτη ο οποίος είναι μετρημένος, είναι πάντα έτσι, ξέρει τι θα πει και τι θα κάνει και πώς θα το κάνει κυρίως, έτσι. Ευχαριστώ Δημήτρη για τα καλά σου λόγια. Με γνωρίζεις και εσύ πολλά χρόνια και με γνωρίζεις και προσωπικά. Γι' αυτό και έχεις και άποψη. Σε ευχαριστώ και αυτό. Οι ποδοσφαιριστές έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα στο γήπεδο. Το να βγω εγώ σε εσένα και να πω λόγια, νομίζω δεν εξυπηρετεί κανέναν και η δουλειά του ποδοσφαιριστή είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί θέλω να με θυμάται ο κόσμος, εκεί θέλω να με βλέπει ο κόσμος, να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και από εκεί πέρα τα λόγια είναι για άλλους. Εγώ δεν έχω μαζί μου να λέω λόγια και θέλω αυτό που κάνω να τα κάνω με έργα. Ναι. Και μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ναι, και αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια δεν το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα, όλοι οι επαγγελματίες, γιατί από επαγγελματίες έχει και καλούς και κακούς, όπως συμβαίνει και στη ζωή. Δεν είναι και εύκολο την ώρα που έχεις παλμούς εντός γηπέδου, ξέρεις, είναι και το ποδόσφαιρο έτσι δομημένο, το DNA του είναι λίγο άγριο, αλλά παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι είσαι αυτό που λέμε ήρεμη δύναμη μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ξέρεις πώς θα το κάνεις και πότε. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης, Δημήτρη, ότι κάθε ηλικία έχει τα καλά της. Ναι, σωστά. Έχω αποκτήσει πλέον εμπειρία, οριμότητα με όλα αυτά τα χρόνια παίζοντας ποδόσφαιρο. Και προσπαθούμε στο γήπεδο να βοηθάω και τους συμπαίκτες μου, να βοηθάω και την ομάδα γενικότερα και να είμαι ήρεμος για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται. Να δώσω, αν μου επιτρέπεις, ολοκλήρωσε και μετά θέλω να πω κάτι. Το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς είναι θέμα αντίληψης. Δεν έχει να κάνει με την εμπειρία που έχει ο καθένας. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο. Δεν έχει να κάνει με την καριέρα που έχει κάνει ο καθένας. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πώς θα την λαμβάνει ο καθένας. Μου είπες για επαγγελματίες παίχτες. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν παίξει πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά η αντίληψή τους η ποδοσφαιρική δεν είναι τόσο καλή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Σωστά. Γι' αυτό ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Ναι. Ο χρόνος είναι που κρίνει τα πάντα και το ταμείο γίνεται στο τέλος και αυτός ο οποίος είναι σοβαρός, μελετημένος, πειθαρχημένος κερδίζει σε βάθος χρόνου, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο νομίζω ότι σε βάθος χρόνου αποδίδει δικαιοσύνη, δηλαδή παίρνεις αυτό που αξίζεις πραγματικά.
Το ποδόσφαιρο πραγματικά, όπως και η ζωή, πιστεύω ότι έχει αντιμετωπίσει την δικαιοσύνη. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, αυτό που δίνεις, αυτό θα πάρεις. Ναι, ναι. Εγώ ξεκινώντας την καριέρα μου στο ποδόσφαιρο, πάντα ήμουνα τη δουλειά, πάντα ήμουνα με στημένο κεφάλι να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Γι' αυτό έχω καταφέρει αυτό που έχω καταφέρει, γιατί αν δεν είχα αυτό, δεν θα τα κατάφερα. Γιατί η αλήθεια είναι, εσύ με από μικρό παιδί, δεν είχα το ιδιαίτερο ταλέντο όταν ήμουν σε μικρή ηλικία. Απλά το πίστευα και το προσπάθησα και δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ για την καριέρα που έκανα, είμαι ευγνώμων. Είναι συγκλονιστικά τα λόγια σου, έτσι, λες δεν είχα μεγάλο ταλέντο, δηλαδή έχεις το γνώθι σε αυτόν που λέμε, αλλά το πάλεψα και έγινε αυτός που έγινα. Δηλαδή το παραδέχεται, να το παραδέχεται τώρα αυτό κάποιος δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι είσαι από τα παιδιά που ξεχωρίζουν, δεν το συζητώ και γι' αυτό σε κάλεσα, γιατί μπορεί να γίνεις και παράδειγμα προς τους νεαρούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και ελπίζω να μας ακούνε προσεκτικά. Θέλω απλά να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, αυτό που είπα, ήρεμη δύναμη, και πόσο σημαντικό είναι να συμβαίνει αυτό το ήρεμη δύναμη. Μια κόκκινη κάρτα που είδες πέρσι στο Οικονομίδιο, στο πρόσφατο πρωτάθλημα, σε ένα κρίσιμο μάτς, δεν θυμάμαι ποιο είναι, έσκυψες το κεφάλι, έφυγες, δεν φώναξες, δεν γκρίνιαξες, δεν έπεσες πάνω στο διαιτή, δεν χτυπούσες πόρτες, παράθυρα, πάγκους, μπάλες, γιατί ακριβώς ξέρεις ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, και το ότι θα έπρεπε η ομάδα να συνεχίσει με ηρεμία παρά το ότι έμεινε με 10 παίκτες, έτσι. Απλά ένα μικρό παράδειγμα, εγώ κάπως έτσι το αντιλήφθηκα, το θυμάσαι το παιχνίδι, ε? Το θυμάμαι και δόξα τω Θεώ η ομάδα κέρδισε κιόλας. Ναι, και κέρδισε. Και ήταν ήταν μια φάση όπου σου έδινε το δικαίωμα ίσως να αντιδράσεις, γιατί ήταν μια κόκκινη που δεν κατάλαβε κανείς. Και μπορώ να πω ότι ήταν και αμφισβητούμενοι, ίσως και να μην ήταν. Έτσι δεν είναι, αν το θυμάμαι καλά. Έτσι είναι. Απλά η απόφαση από τη στιγμή που πάρθηκε δεν αλλάζει. Ναι, σωστά. Το να κάνω οτιδήποτε θα ήταν χειρότερο για την ομάδα, αλλά και για τον ίδιο είναι αυτό. Και το καλύτερο πράγμα είναι να αποδεχτείς την κατάσταση εκείνη την ώρα και με ηρεμία να μπορέσεις να βοηθήσεις την ομάδα σου, έστω και να παραμείνει η ηρεμία εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Ναι, ναι, σωστά. Γι' αυτό δίνω το παράδειγμα, γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και νομίζω τα λέει όλα. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω λίγο στη Ρόδο, το φανταζόσουν έτσι μέσα σου, το είχες στο πρόγραμμα που λέμε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψεις στη Ρόδο, στην ομάδα εννοώ της Ρόδου? Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι το φανταζόμουν. Εδώ γενικότερα δεν κάνω σχέδια. Στο ποδόσφαιρο έχω μάθει και να μιλάω με τα λόγια, αλλά και να μην περιμένω και πολλά πράγματα. Ήταν πολλά τα χρόνια που η Ρόδος είχε πλησιάσει για να μπορέσω να είμαι παίχτης της. Για πολλούς λόγους δεν έγινε αυτό. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα ανήκω στην ομάδα της Ρόδου. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο την ομάδα. Και το παρελθόν είναι παρελθόν, δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω. Mm-hmm. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Ρόδου. Τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις ναι στη Ρόδο και να κλείσεις έτσι σύντομα, μπορώ να πω έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ? Πρώτα απ' όλα η αγάπη του κόσμου. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα με έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια την αγάπη τους, και γνωρίζοντάς με από μικρή ηλικία, και έχω αντιληφθεί πάρα πολλές φορές το πόσο θέλουν οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα, που είναι Ρόδος, πραγματικά που είναι Ρόδος, να είμαι στην ομάδα, να είμαι παίχτης της. Και το πιο σημαντικό, η διοίκηση της ομάδας, ο πρόεδρος, με την πρώτη επαφή που κάναμε μέσα σε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν σε 5 λεπτά, συμφωνήσαμε και είμαι παίχτης της Ρόδου. Το πιο σημαντικό ήταν αυτή τη στιγμή ο τρόπος προσέγγισης που είχε ο πρόεδρος της ομάδας απέναντί μου. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Διονύση, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ομάδα στη Super League. Εσύ έχεις παίξει βέβαια στη Super League πριν από κάποια χρόνια. Έχεις πάρει αυτή τη γεύση. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που έφτεξε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και τώρα, έτσι, που δεν έχουμε ομάδα στη Super League? Υποδομές. Όταν δεν έχεις υποδομή, δεν μπορείς να έχεις διάρκεια σε αυτό που κάνεις. Το ποδόσφαιρο δεν είναι για ένα και δύο χρόνια. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται διάρκεια. Το νησί, δυστυχώς, όταν μπορούσε να επενδύσει σε προπονητικό, σε γήπεδο, που βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία
δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ όπως καταλαβαίνει, γιατί εγώ είμαι ποδοσφαιριστής, δεν είμαι παραγοντάς. Ναι, σωστά. Νομίζω ότι η υποδομή όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχει τονιστεί ποδοσφαιρικά, δεν έχει βοηθήσει κάποια ομάδα να μπορέσει να συμμετέχει στη Super League. Νομίζω όμως αυτή τη στιγμή ότι στη Ρόδο γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι αρχίζουν να μπαίνουν γερές βάσεις στην ομάδα. Και αυτό που μένει είναι να το δείξει ο χρόνος. Ξέρω ότι το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί, ομάδα και οικογένεια, τότε μπορούμε να ξεπεραστούμε και να δεις το επόμενο βήμα. Υποδομής... Καλό είναι να κάνουμε στόχους μακροπρόθεσμους στο ποδόσφαιρο, αλλά το καλύτερο ακόμα είναι να πηγαίνεις βήμα-βήμα για να φτάσεις ψηλά και να παραμείνεις. Γιατί το ψηλά δεν είναι πολλές φορές δύσκολο να το φτάσεις. Το θέμα είναι να παραμείνεις ψηλά. Αυτό έχει σημασία. Το σημαντικότερο, να έχεις έτσι μια διάρκεια, αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα και θα συμφωνήσουμε επ' αυτού. Είπες για υποδομές, φαντάζομαι ότι αυτές τις υποδομές τις οποίες δεν είχαμε στη Ρόδο και δεν έχουμε ακόμα ουσιαστικά, τις έχεις συναντήσει στις υπόλοιπες ομάδες που έχεις πάει, έτσι, δηλαδή Πανθρακικός, Κέρκυρα, Ολυμπιακός Βόλου, Παναχαϊκή. Φυσικά, Δημήτρη, η Κέρκυρα είναι ένα νησί σχεδόν ίδιο με το δικό μας. Ναι. Απλά, βέβαια, ήταν και άλλες ποδοσφαιρικές εποχές, άλλα δεδομένα τότε. 12 χρόνια ομάδα, πριν, έτσι. Ακριβώς. Mm. Η ομάδα επένδυσε μέσα σε ένα χρόνο, έκανε 2 γήπεδα προπονητικά, ανακαίνισε το γήπεδο της πλήρως για να μπορεί να συμμετέχει στη Super League. Mm. Και για τα επόμενα 5-6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η ομάδα ήταν στη Super League, έπεσε στη Β' Εθνική, είχε την υποδομή και ξανανέβηκε μετά. Και για δικούς τους λόγους κάποια στιγμή η ομάδα έφτασε αυτή τη στιγμή να έχει προβλήματα. Όπως και ο Παθαϊκός. Ο Παθαϊκός ήταν μια ομάδα νέα, με πολύ μικρή ιστορία, σε μια μικρή πόλη της Ελλάδος. Αλλά οι άνθρωποι εκεί επενδύσανε, είχε ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο για τα δεδομένα του Παθαϊκού. Και γι' αυτό η ομάδα μπόρεσε και έμεινε τόσα χρόνια στη Super League και είχαμε πολλές επιτυχίες. Εγώ με το Παθαϊκό έπαιξα ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος. Σωστά. Που ήταν μεγάλη διάκριση τότε για μας. Θα σε ρωτούσα τώρα γι' αυτό, με πρόλαβες. Ναι, ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ σημαντικές στιγμές σου, έτσι. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή. Όταν παίζεις ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος αντίπαλος με τον Ολυμπιακό, με μια τόσο μεγάλη ομάδα, καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει κάποια πράγματα με τη συγκεκριμένη ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η ομάδα πήγε όσο πήγε, είχε υποδομές, είχε τα γήπεδά της, είχε προμονητικό κέντρο και μπόρεσες και δούλευες και γινόσουν κάθε φορά καλύτερος για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις στις δυσκολίες που έχει ειδικά η κατηγορία της Super League. Ναι, ναι. Αλλά και στο Βόλο νομίζω συνάντησες καλές υποδομές και στην Πάτρα με την Παναχαϊκή, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ο Βόλος είναι μια ομάδα με τρομερή δυναμική. Τεράστια αγάπη ο κόσμος για το σύλλογο. Ήταν λίγες ομάδες που ήταν να αγαπάει ο κόσμος τόσο πολύ την ομάδα. Παρόλο εκείνη τη χρονιά που ήμουν εγώ, ότι δεν πήγαμε τόσο καλά. Είχαμε πάει στα play-off ανόδο, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε την άνοδο. Ναι. Και αυτή η ομάδα είχε δικό της γήπεδο, είχε γήπεδο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Και τελευταία από τις τελευταίες ομάδες η Παναχαϊκή, που εκεί η ομάδα λειτουργούσε όπως λειτουργούσε η Εθνική Ελλάδος. Μας παρήχανε ό,τι μπορούσε να, ό,τι παρήχανε στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, και γι' αυτό η ομάδα ξεκίνησε με μικρά budget, με λίγα λόγια, και πήγε και έκανε μια πορεία 2 χρόνων όσο ήμουν εγώ, που ήταν πραγματικά αξιοζήλευτη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν νομίζω για σένα μια πολύ επικοδομητική και ευχάριστη διαδρομή. Βέβαια, δεν ξέρω αν ξεχωρίζεις κάποιο σταθμό από όλους αυτούς. Δηλαδή, Κέρκυρα, Κομωτινή, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ξεχωρίζεις κάτι? Δημήτρη, ξέρεις, να σου πω κάτι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή κάτι, γιατί σε όλες τις ομάδες που ήμουν, έμεινα τουλάχιστον 2 και 3 χρόνια, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι έγιναν φίλοι μου στη συνέχεια, και γενικότερα κρατάω από όλες τις ομάδες που πέρασα μόνο τα θετικά. Υπήρξαν και δυσκολίες, αλλά τα θετικά ήταν περισσότερα και μόνο αυτά έχω κρατήσει. Σε όλες τις ομάδες που έχω περάσει έχω πολύ καλή άποψη και πολύ καλές εμπειρίες. Mm-hmm. Τι θα ήθελες να πεις στα νέα παιδιά εδώ στη Ρόδο, Διονύση, που ξεκινάνε τώρα ή που τέλος πάντων έχουν κάποιους στόχους για να προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο? Τι πρέπει να κάνουν? Καταρχάς, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να πετύχεις.
κανείς εύκολα δεν πήγε ψηλά, κανείς εύκολα δεν μπόρεσε να πετύχει στο ποδόσφαιρο. Το μοναδικό πράγμα που μπορώ να πω στα νέα παιδιά είναι το να δουλεύουν κάθε μέρα στην προπόνηση χωρίς αύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθεί κανένα παιδί εάν δουλεύει κάθε μέρα στην προπόνηση καθημερινά στο 200%. Είναι μονόδρομος αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο λόγια, είναι, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Mm-hmm. Όταν ένα παιδί αγαπάει αυτό που κάνει, τα δίνει όλα και κάνει θυσίες για αυτό που αγαπάει, τότε μόνο έχει μέλλον. Αυτό έχω να πω στα νέα παιδιά, γιατί έχω δει και παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο, έχουν το χάρισμα αυτό που, που σε κάνει να λες αυτός ο παίχτης αφήσει ιστορία, όμως δυστυχώς μένουν εκεί και βλέπουμε ότι σε 1-2 χρόνια η καριέρα τους είναι σύντομη και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν και παραμένουν σε ερασιτεχνικά σωματεία και δυστυχώς μετά κάνουν κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο για να προχωρήσεις και αυτό το πακέτο δεν είναι μικρό, ξέρεις, έχει, δεν είναι μόνο, ξέρω, κλωτσάω καλά την μπάλα, να το πω έτσι λαϊκά. Είναι αυτό που είπες, ναι, ότι πρέπει να έχει κάποια άλλα πράγματα, να δουλεύει, να έχει υπομονή και πρέπει να πρέπει το να θέλει όμως. Ταλέντο. Ναι, ακριβώς. Να μπορεί να παίξει. Από τη στιγμή που έχει το ταλέντο, γιατί το χάρισμα να έχει το ταλέντο, αν δεν δουλέψει το ταλέντο του, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν έχω γνωρίσει εγώ στην καριέρα μου κανένα ποδοσφαιριστή που είχα την τιμή να έχω αρκετούς παίχτες σε ομάδες που έχουν παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν γνώρισα ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι τεμπέλης ή ο οποίος να μην δουλεύει. Ναι. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ναι, ναι. Αλλά ακόμα και ταλέντο να μην έχει κάποιος, απλά να είναι δουλευταράς, να έχει υπομονή, να μην αντιδράει, να, τέλος πάντων, να είναι συγκροτημένος, θα παίξει. Δεν γίνεται. Είναι νομοτελειακό, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην παίξει στον Ολυμπιακό, ας πούμε, ή στο Παναθηναϊκό, τώρα στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω σε ποια ομάδα ονειρεύεται ο καθένας, αλλά θα κάνει μια καριέρα. Φυσικά, η δουλειά θα σε ανταμείψει στο ποδόσφαιρο όταν δουλεύεις, είτε έχεις μεγάλο ταλέντο, είτε δεν έχεις ταλέντο αρκετό, ναι. Όταν δουλέψεις θα πάρεις αυτό που σου αξίζει στο τέλος. Μάλιστα. Μου λέει κάποιος φίλος εδώ, συγχαρητήρια στο Διονύση, είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ξεκίνησε από τον Office 3, λέει εδώ. Ναι, ναι, Office 3, έτσι, πολλά χρόνια πριν τη Ρόδο. Η πρώτη με ομάδα, ναι, στο Άλφαρες τεχνικό της 14, ναι, ναι. Στο 14 μου ήταν η ομάδα του Office 3. Και, ναι, και γενικώς είναι και η πρώτη σου ομάδα, η πρώτη σου ανδρική ομάδα, να το πω έτσι. Δεν έχεις παίξει νωρίτερα. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά σε ανδρική ομάδα, Office 3, έτσι. Πολύ σωστά. Ο Office 3 ήταν η πρώτη ομάδα που μου έπαιξα σε ανδρική ομάδα. Ναι, ναι, αλφα κατηγορία τότε. Και εύχομαι να την ξαναδώ σύντομα στην αλφα κατηγορία, γιατί ανέβηκε πέρυσι στην Β. Εύχομαι σύντομα να την ξαναδώ πάλι στην αλφα κατηγορία. Την παρακολουθείς, ε? Ναι, την παρακολουθώ. Ενημερώνεσαι δηλαδή για τον Office 3. Ενημερώνομαι και παρακολουθώ, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω αν ενδόμηχα μέσα σου λες ότι μήπως να κλείσω την καριέρα μου, λέω τώρα, έτσι, κάποια στιγμή, μετά τα 40 δηλαδή, ενώ στον Office 3. Μακάρι να είμαι καταρχήν με τα 40 χρόνια και να παίζω ποδόσφαιρο ακόμη. Ναι, γιατί όχι, είσαι πολύ προπονημένος, οπότε έχεις δυνάμεις, είμαι σίγουρος ότι θα παίζεις μετά τα 40. Να έχω την υγειά μου και μακάρι να παίζω μέχρι τα 40, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα παίζεις. Είπα γιατί είσαι πολύ προπονημένος, είσαι συγκροτημένος. Γιατί να μην παίζεις, θα παίζεις. Έτσι πιστεύω. Και ας είναι και τοπικό, έτσι, δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή αναγκαστικά μάλλον θα παίξεις τοπικό για να κλείσεις την καριέρα σου. Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι, Δημήτρη, που δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ναι, σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω και όσο με κρατάνε τα πόδια μου και έχω τη διάθεση να πηγαίνω στο γήπεδο να προπονούμε και να παίζω αγώνες, θα το κάνω. Ανεξαρτήτως κατηγορίας και ανεξαρτήτως ομάδος. Σύμφωνοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λες. Λοιπόν, Διονύση μου, δεν έχω κάτι άλλο, να μην σε κουράζω. Δεν ξέρω βεβαίως αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, θέλω να προσθέσω κάτι. Απλά θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα της Ρόδου και βλέπω ότι πάει να γίνει κάτι σωστό. Και μακάρι όλα να πάνε όπως πρέπει για να μπορέσει η ομάδα επιτέλους να αλλάξει επίπεδο από αυτό που ήταν τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι ότι καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Και εγώ χαιρετώ. Λοιπόν, Διονύσης Μακρυδημήτρης, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ευχάριστη κουβέντα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε.